Σίγουρα ήταν μια δύσκολη εβδομάδα, αλλά νομίζω ότι αυτό που συζητήσαμε και αυτό που είπαμε είναι ότι οι παίχτες προετοιμάζονται όλη τη εβδομάδα για να παίξουν ένα παιχνίδι. Είναι η μέρα του σήμερα. Νομίζω ότι βλέποντας τον αγωνιστικό χώρο, είχαμε ένα πλάνο, ακολουθήσαμε το πλάνο. Τα παιδιά έκαναν μια τεράστια προσπάθεια σε μια όντως έδρα που η ΑΕΛ έπαιξε με ψυχή, αλλά νομίζω ότι και εμείς βγάλαμε ψυχή, βγάλαμε ποιότητα. Καταφέραμε να κάνουμε ένα δύσκολο παιχνίδι, να το κάνουμε στο τέλος να φαίνεται εύκολο. Καλησπέρα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη στην υπόθεση τίτλου? Είναι μια δύσκολη έδρα και απέναντι σε μια καλή ομάδα. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική για τον λόγο ότι η ΑΕΛ νομίζω μέχρι τώρα δεν έχει χάσει από καμία ομάδα. Έχει ισοπαλίες και νίκες μόνο σε αυτό το γήπεδο. Εμείς καταφέραμε να κάνουμε στο τέλος μια εμφαντική νίκη με 0-3. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ το πώς πανηγυρίσαν οι παίκτες και αυτό δείχνει το πόσο θέλαν σήμερα να βρεθούν πάλι στην κορυφή, γιατί αυτή η ομάδα νομίζω ότι έχει αποδείξει ότι έχει τη στόφα του πρωταθλητή και για άλλη μια φορά θα συνεχίσει και θα κυνηγήσει το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Άλλη ερώτηση πάλι. Στην επόμενη μέρα εσείς θα είστε στο τεχνικό team? Έχετε μιλήσει με τον Ολυμπιακό? Ναι, θα είμαι στο τεχνικό team. Τι θέλω να πω, Ζάρα, γιατί έχουμε ελικόπτερο, θέλουμε να φύγουμε, μπορούμε να τα δούμε. Είχατε κάποια επαφή στο κάποια σύντομη τώρα συζήτηση με τον Ολυμπιακό? Όχι, νομίζω ότι σήμερα αυτό που προέχει... Όχι, μετά το μας τώρα δηλαδή. Όχι, δεν είχα κάποια συζήτηση. Από αύριο που θα είμαστε στο Ready όλοι, θα βρεθούμε, θα μιλήσουμε. Νομίζω ότι θα είναι μια καινούργια μέρα για τον Ολυμπιακό με την ομάδα στην πρώτη θέση. Πρώτα, να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλους. Σχετικά με το παιχνίδι, πιστεύω ότι ήταν ένα παιχνίδι τακτικής από την πλευρά μας να εξουδετερώσουμε κάποια του Ολυμπιακού. Ήμασταν σε πολύ καλή κατάσταση, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Μια στιγμή αδράνειας στο δεύτερο μας έφερε πίσω στο σκορ. Μετά δεν μπορέσαμε να αντιμετωπίσουμε το παιχνίδι και να γυρίσουμε, ας πούμε, για να ισοφαρίσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός είναι μια μεγάλη ομάδα, ξέρει να διαχειρίζεται το παιχνίδι όταν προηγείται. Πιστεύω ότι όμως μας αδικεί το 3-0. Θα μπορούσαμε να έχουμε και εμείς προηγηθεί στο 0-0 με την ευκαιρία του Μασούρα. Αλλά δεν μπορούμε να παραβλέψουμε και τον κόσμο της ΑΕΛ που βοήθησε. Πιστεύω ότι θα τους φέρουμε χαρές αργότερα. Οπότε το μόνο που μας μένει είναι να συνεχίσουμε στο ρυθμό και στον δρόμο που έχουμε χαράξει.